Νέα περιστατικά άρνησης διασωλήνωσης. Ανοιχτό αφήνει η Μίνα Γκάγκα το ενδεχόμενο να κλείνουν σχολεία αν υπάρχει αυξημένη μετάδοση. Στο μικροσκόπιο των αρχών το νέο βίντεο με τη μοιραία διαδρομή του Μάτκλιπ. Καρέ-καρέ οι συνθήκες που οδήγησαν στο θάνατό του. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Έρχονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Φόβοι για πλημμύρες. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με την Κατερίνα Τσαμούρη. Καλησπέρα σας. Απίστευτο ιατρικό σκάνδαλο. Διοικητική υπάλληλος με συνεργό πιθανότατα νοσηλεύτρια προχώρησε σε μαζικούς μαϊμού εμβολιασμούς στην καρδίτσα, εξυπηρετώντας έτσι τους αρνητές. Συνδεόμαστε με τους συναδέλφους στα σημεία των εξελίξεων και ξεκινάμε με τον Άρη Λάμπο για να μας πεις, Άρη, πώς ξεσκεπάστηκε υπάλληλος. Κατερίνα, καταρχάς πρέπει να σου πω ότι υπάλληλος στο εμβολιαστικό κέντρο φαίνεται ότι είχε πρόσβαση στο σύστημα με τους κωδικούς μιας γιατρού, όπως αναφέρουν οι καταγγελίες. Καταχωρούσε λοιπόν στο σύστημα ότι έχουν κάνει το εμβόλιο κατά του κορονοϊού άτομα που δεν είχαν εμφανιστεί ποτέ στο κέντρο υγείας Παλαμάς στην Καρδίτσα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι πολλοί ανεμβολίαστοι πιθανόν να κυκλοφορούν κανονικά με πιστοποιητικό εμβολιασμό και να μπαίνουν σε κλειστούς χώρους όπου δεν θα είχαν πρόσβαση σε άλλη περίπτωση. Επικοινωνήσαμε με το διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και μας είπε ότι η υπόθεση διερευνάται και πρέπει να σου πω ότι ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης έγραψε στο Twitter το εξής. Αναφορικώς με το περιστατικό στην Καρδίτσα για εικονικούς εμβολιασμούς στο κέντρο υγείας Παλαμά, επικοινώνησα με το διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας και του ζήτησα να διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση και να ενημερώσει άμεσα την εισαγγελία. Δεν θα υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοια περιστατικά. Κατερίνα. Μάλιστα, Άρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς πάμε να δούμε τη δήλωση ο εκδότης της εφημερίδας Αλήθεια, ο οποίος και έκανε αυτή την αποκάλυψη. Πρόκειται για μία υπάλληλο η οποία είναι διοικητική και είχε γράψει την αδερφή της, το σόι της, φίλους γνωστούς, ότι είχαν εμβολιαστεί. Η ίδια ήταν και αυτή αρνήτρια από ό,τι πληροφορήθηκαν και μάλιστα ελέγχεται αν το έχει κάνει τελικά. Σίγουρα εμφανίζεται εμβολιασμένη, αλλιώς θα είχε βγει σε αναστολή. Τώρα, επεκτείνεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός και στους γιατρούς που εργάζονται σε ιδιωτικές δομές. Την ανακοίνωση έκανε ο Υπουργός Υγείας. Στο μεταξύ, οι υγειονομικοί επιστρέφουν εκτάκτως από τις άδειές τους για να μην πιεστεί το σύστημα υγείας από τις αναστολές των συναδέλφων τους που παραμένουν ανεμβολιαστοί. Πρώτη του μήνα ήρθα, μου έγινε και εμένα αναστολή στην αδειά μου, όχι στην εργασία. Και επέστρεψα κι εγώ νωρίτερα από την κανονική ημερομηνία. Έχουν γίνει πολλές αναστολές εργασίας. Αναστολές εργασίας. Από ό,τι έχω ακούσει εδώ στο Τζάνιο, περίπου 65-68. Στο δικό μου τμήμα είμαστε όλοι εμβολιασμένοι. Οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για 10.000 ανεμβολίαστους υγειονομικούς, οι οποίοι θα έβγαιναν σε αναστολή. Ο αριθμός τους τελικά ανέρχεται σε 6.412, καθώς ορισμένοι επέλεξαν τελικά να κλείσουν τελευταία στιγμή ραντεβού για το εμβόλιο. Το Υπουργείο Υγείας σκοπεύει να επεκτείνει την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού και σε ιδιώτες γιατρούς. Οι ιδιώτες ιατροί που δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιωτικές κλινικές και εξετάζεται τώρα και θα έρθει όταν είναι έτοιμο και ποιες ακριβώς συνέπειες θα υπάρχουν. Δεν μπορεί ένας γιατρός ανεμβολίαστος να μπαίνει να χειρουργήσει ένα άτομο. Προφανώς ο Υπουργός θα πρέπει να διευκρινίσει με ποιον τρόπο θα μπορέσει οι γιατροί οι οποίοι βρίσκονται στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ιδρύματα να τους δημιουργήσει τη δυνατότητα του εμβολιασμού. Υψηλό το ποσοστό των εμβολιασμένων γιατρών δεν είναι καθολικό. Την ίδια ώρα από τους 4.800 εργαζόμενους του ΕΚΑΒ, 500 άτομα βρίσκονται σε αναστολή εργασίας, οι 100 στην Αττική. Στις τελευταίες μέρες κάποιοι συνάδελφοι όντως πήγαν και έκαναν το εμβόλιο, αλλά όπως είπα, αυτοί παραμένουν, κάποιοι άλλοι δεν έχουν εμβολιαστεί. Το βάρος, ξέρετε πολύ καλά ότι το σηκώνουν το προσωπικό που θα παραμείνει στο σύστημα και είναι ήδη σε αναστολή αδειών. Το ΕΚΑΒ έχει διαρκές ανάγκες από παλιά και τώρα έχουν αυξηθεί περισσότερο λόγω των αναστολών. Αρκετοί επιστήμονες ποντάρουν στο διάλογο ώστε να πέσουν οι αριθμοί των ανεμβολίαστων. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου πραγματοποιείται εκστρατεία ενημέρωσης για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους όσοι διστάζουν. Βλέπουμε ανθρώπους που πραγματικά συζητάνε. Και ήδη έχουν κλειστεί και ραντεβού. Οι ανεμβολίες εργαζόμενες στο νοσοκομείο υπολογίζονται περίπου στους 150. Όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός μειώνεται μέρα με τη μέρα.